Καλημέρα! Έχουμε ξυπνήσει και ετοιμαζόμαστε. Θα περάσει η Βασιλική σε λίγο από εδώ πέρα, από το σπίτι, και θα πάμε να πάρουμε τον Αντώνη με το αυτοκίνητο από τη Βούλγαρη για να ξεκινήσουμε το ταξίδι μας. Είστε έτοιμοι? موعد في الليل بكيتي وفي جرة الأوهام شريتي ظنك صاب وما درتي لها اليوم حساب 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 اوكي ليتس جو دمعت ما جاب يا عيني دمعت ما جاب دمعت ما جاب ومكتوبك في الصور عذاب يا عيني Ζιζελίτσα, πες γεια στους θαυμαστές μου. Γεια σας θαυμαστές, γεια σας. Εγώ θα κάτσω εδώ από το σπίτι, δεν θέλω να πάω μπάνιο. Δεν μ' αρέσει η θάλασσα. Καλά περάστε, γεια. Είμαστε στο αμάξι, έχουμε πάρει τη Βασιλική. Γεια σου Βασιλική. Καλημέρα. Το πρώτο άτομο στο ταξίδι μας, το υπέροχο. Γεια σας, καλή μου όρεξη. Έλα γύρνα τώρα, δεν μπορώ. Τρώει πατατοπιτάκια. Πιστεύω. Τώρα κάναμε μια μικρή στάση στην τράπεζα και μετά θα πάω να πάρουμε τον Αντώνη. Ο Αντώνης μας περιμένει στη Βούλγαρη, 10 η ώρα. Και ένα. Τώρα. Είναι 10 και 1 ακριβώς. Και ξέρετε ποιος άργησε, ε? Η κυρία πίσω εκεί πέρα. Το αστικό άργησε. Φταίει. Και καλά το αστικό φταίει. Η Έλενα είναι εκεί, τρώει κουλούρι αυτή. Και η Αντώνη, συγγνώμη που αργήσαμε, αλλά η κοπέλα από εδώ φταίει. Πω από κούκλος! Κούκλος, κούκλος, αυτό πρέπει να το παθανατίσουμε. Καλημέρα. Καλημέρα Αντώνη. Κάνετε. Τον παραλάβαμε γι' αυτό να. Φτάσαμε στο Σταυρό για μπάνιο. Φτάσαμε όλοι. Γεια σου Αντώνη. Αντώνη, τι έχασες, ρε. Εδώ, φτάσαμε. Α, που φοβάσαι μη σκοντάψεις. Ναι, ναι. Είμαστε Σταυρό, θα κάνουμε μπανάκι. Και αφού θα κάνουμε μπανάκι, δεν πειράζει. Θα κάτσουμε. Και θα δούμε τι θα φύγουμε, γιατί η Βασιλική θέλει να μαυρίσει. Δεν θες, Βασιλική, να μαυρίσεις? Όχι, ψέματα λέει. Θέλει να μαυρίσει. Θέλω, βρε παιδιά, έχω ένα γάμο. Έχει ένα γάμο και θέλει να μαυρίσει. Οπότε μέχρι το Σάββατο με ένα μπάνιο πες να μαυρίσει σήμερα. Οπότε μέχρι να δεις ο ήλιος εδώ θα είμαστε. Οπότε καλό μας μπάνιο. Γράφει. Άλλη εγγραφή, γράφει. Άλλη εγγραφή, γράφει.
θάλασσα λοιπόν. Θάλασσα που δεν έχει κόσμο. Δεν έχει καθόλου κόσμο. Κολτσάρα. Λοιπόν, σταυρώ λοιπόν για μπάνιο. Σας αφήνω. Θα το ευχαριστηθώ. Λοιπόν, η ώρα είναι περίπου 3.30. Αφού φάγαμε έναν τον ευχάριστο Αντώνη. Ευχαριστούμε Αντώνη. Τώρα τελειώνουμε τον μπάνιο, στεγνώσαμε και θα πάμε προς το Χολομόντα, ανεβούμε το βουνό, να δροσιστούμε. Και μετά, δεν ξέρω αν με ακούτε γιατί πες δυνατά η μουσική μου έχει σπάσει τα νεύρα. Θα πάμε μετά στον Άγιο Πρόδρομο να φάμε σουβλάκια. Τώρα πόσα θα φάμε θα δούμε. Θα δούμε. Αντώνη, πόσα θα φάμε. Ωχ, μπήκαμε στα μάξι. Ωχ, βάλε το κόρσο να ανοίξουμε το κοντίσιο. Εννοείται, το πάμε μπροστά να ανοίξουμε το κοντίσιο. Πάμε Χολομόντα και σουβλάκια μετά στον Άγιο Πρόδρομο. Πώς βάθμους λέει, παιδιά?
53. Θα το θυμάστε αυτό. Πόσο θα αρχίσει να πέφτει όταν ανεβούμε στο υψόμετρο του Χολομόντα. Χώρος θέας. Θεάς βρε, τι θέας. Γιάννη, μια μέλισσα. Αντώνη, μια μέλισσα. Τον Αύγουστο. Αύγουστο δεν έχουμε. Πόπο θέα. Πόπο θέα. Σαν θεά είναι. Απόψε να χορέψω δυο στροφές, χορό αντρίκιο. Το αδικό που έχεις πως να δέξω, αφού εγώ έχω το δίκιο. Κι όπως θα μπαίνουν τις στροφές, εσύ αν θέλεις κοίταζέ με. Χέρια ψηλά κι όλα τα φτάνω. Έλα να πάμε απ' την αγάπη πιο πάνω, χέρια ψηλά. Τράβα μπρος, κι όσα έρθουν κι όσα πάνε, τράβα μπρος. Και του κεφάλου. Μιαου, βρε γατούλα, με τη ρουσμιτούλα, γατούλα μου μικρή, τσα τσα τσα. Μέσα αυτή τη βάρκα είμαι μοναχή. Έχω συντροφιά μου κατά σπρόβουλη. Φεγγάρι ρίξε στο γυαλό, αχ πως θα σου το πω. Σε χαλιά, σε μαγικά χαλιά, μαζί σου αγκαλιά κι ας πετάνω. Τι τρύπες, πρόσεχε τη στροφή.
Κι όμως το παίρνω τις τροφές. Εγώ την παίρνω ανοιχτά έτσι. Φαντάζει το τρόμος κρέου. Αφήγεις κάτι. Πίσω μου σε έχω σατανά. Παιδιά, μόνο εγώ μιλάω, το έχετε καταλάβει αυτό. Εσείς τι απονομάζετε τη διαδρομή. Θες να αφήνω χώρα, μίλησε. Α, μίλα. Όχι, μίλα, Βασιλική, τώρα. Απολαμβάνουμε εσένα. Εντάξει, εσύ απολαμβάνεις εμένα. Η Βασιλική που θέλει να μιλήσει, θες να αφήνω τώρα χώρο να μιλήσει. Όχι, μίλα. Μίλα, Βασιλική, μίλα. Όχι, πες. Πες, τι θες να μιλήσεις, τώρα δεν θες να μιλήσεις, λέει, τώρα δεν θες να μιλήσεις. Ναι, όπως θες. 30. Όμως, θα συνεχίσεις να μιλάς εσύ. Όχι, εσύ θα μιλήσεις, δεν με νοιάζει. Τώρα μπορείς να μιλήσεις εσύ. Θα μιλήσεις μόνο εσύ, δεν με νοιάζει. 30. Δεν θα με σταματάς σε μένα και εσύ θα λες τώρα το ένα και το άλλο και όχι θέλουν να μιλήσουν και δεν μας δίνεις χώρο και μιλάς μόνο εσύ και το ένα και το άλλο. Δεν κατάλαβα. Όχι, θα μιλήσεις μόνο εσύ. Βασιλική, δεν με νοιάζει. Ναι, καλά, τότε δεν θα μιλήσεις εμένα χαζομάς, πρέπει να μιλάς μόνο εσύ. Εγώ σταματάω, δεν ξέρω να μιλάω τώρα. Δεν ξέρω να μιλάω, όχι. Να μιλήσεις μόνο εσύ. Μίλα, να ακούσουμε τι λες. Μίλα, όχι. Λέει Βαρβάρα Ολυμπιάδα. Πάμε από εδώ. Είναι μια μαρτυρία ενός παιδιού με φωνή που πέρασε από εκείνο το σημείο την ώρα που εμφανίστηκε το φαντό της εγκρήματος. Η μαρτυρία μας λέει. Την ώρα που πήγαινε με το μηχανέμι, ακούσα 100, εκεί πέρα ακούω ένα. Μη τρέχεις. Γυρίζω και βλέπω δίπλα μου, ακριβώς δεξιά, όπως πήγαμε 100, μια χρειά να τρέχει δίπλα μου. Φάντασμα ήταν. Ναι, ήταν φάντασμα. Και μου έλεγε, μη τρέχεις. Αυτή ήταν η μαρτυρία που ακούσα. Άμα θέλετε, μπορούμε να ξαναπαίξουμε. Σε repeat. Ναι. Δεν είναι που βγαίνουμε τη μηχανή. Τι χαζί που είστε. Τι χαζί που είστε. Είμαστε καλά. Δεν έχουμε μυαλό. Είμαστε αγνιστοί. Τρώμαστε τη διαδρομή, Ελενίτσα. Ναι. Εγώ δεν βλέπω τον δρόμο, παιδιά. Κάθε έρθει ο ίδιος κατευθείαν στο τζάμ και δεν βλέπω. Ούτε εγώ βλέπω. Ναι, εσύ. Καλά πάμε. Όχι, τον δρόμο τον βλέπω. Δεν τον βλέπω τον δρόμο όταν πέφτει ο ίδιος πάνω. Τη χρειά την είδες. Όχι την είδες, την είδες. Εγώ είδα το παιδί. Δεν την είδα. Πίσω ήταν, στην πέρα σου κοντά. Στον αφρό της θάλασσα. Η αγάπη μου, κοιμάται. Παρακαλώ σας κύματα, μη μου την εξύπνατε. Κι άλλο να πας, κι άλλο να έρθεις. Θέλετε να σταματήσουμε και να μπούμε στο δάσο. Μη κοιμηθείς. Πώς. Είχε και ένα διαδρομό. Ωωωωω. Ξύλα. Ωραία, φίλε, για τον τσάκι δεν πρέπει. Πάρε 2-3. Και κάνω έρετα μαζί σου. Ωχ, Παναγία μου, το αμάξι δεν πάει για σέρβις φόντ. Ήρθε ο Γιάννης να μας σκοτώσει. Παιδιά, πάμε ξέρετε μέσα. Για ποιο λόγο μας έφερε ο Γιάννης εδώ. Καλά πάμε, ρε. Για να μας σκοτώσει. Απελευθέρωση της Αρνέας. Υποδοχή του ελληνικού στρατού. 2 Νοεμβρίου 1912. Και ξαφνικά, εκεί που καθόμαστε, η Βασιλική
παίρνει τη μεγάλη απόφαση. Είμαι συνηθισμένη γιατί ο μπαμπάς μου είχε ουρανό. Τι κάνεις εδώ! Μισό σε παράδειο! Και έφυγε ο μπαμπάς μου! Από εδώ έφυγε! Κάτσε, Έλενα! Πέσασε και στροφή! Έτσι, άμα είχαμε ένα αμάξι με καρότσα, ένα αγροτικό και αυτό μας... Δεν να πέφτει πάλι. Την άλλη φορά να έρθουμε με αγροτικό. Πού θα το βρούμε. Έτσι, όταν να έχεις ένα σπίτι εδώ. Όχι ρε φίλε, γιατί είσαι στο πουθενά. Αυτό είναι το τέλειο ρε φίλε, να έχεις ησυχία ρε φίλε. Να είσαι μηχανή ρε Βασιλική. Έχει ησυχία. Να είσαι μηχανή. Ναι, πολύ ωραία. Ποδήλατο μηχανή. Αν έρθει ένα αμάξι σπίτι μου, να έξω. Πες μου είσαι Λινίτσα! Λινιό! Και πού να πάω... Ε, τι ζητάω! Τι ζητάω! Δεν πρέπει να διανοηθώ κάτι! Μια ευκαιρία στον παράδεισο να πάω. Και τι ζητάω! Τι ζητάω! Μια ευκαιρία στον παράδεισο να πάω. Πείτε και εσύ κανένα τραγουδάκι, γιατί μόνο εγώ τραγουδάω. Εσύ είσαι ωραίο. Δεν πάει τα μάτσι. Πάει τα μάτσι, αλλά κάνουμε βόλτα. Το πούμε αυτό. Καφέ ψησταριά ο Τζίμι σε 50 μέτρα. Πανούσεις. Δεις πως φυσάει εδώ, το βλέπεις. Το βλέπεις. Το βλέπεις όταν αρχίζει και πέφτει. Το βλέπεις, 27 βαθμούς. Κάτσε, κάτσε, ακόμα δεν έχουμε φτάσει στη μέση διαδρομή. Τι είσαι το ερκοντήσου για να καταλάβω. Χάπησε. Τι. Εντάξει. Το γάμισε να έρθεις. Ποιο θέλει. Ω, ψησταριά. Ο Τζίμις. Άλογα. Δεν είσαι τρομοκρατής. Άλογα. Είσαι το θύμα μιας απατής. Οχ, προβατάκια, κατσίκια, τι είναι αυτά. Κατσίκια. Κάντε στην άκρη. Κάντε στην άκρη να περάσω. Απόψε θα σε ξεπεράσω. Τι? Μιαου, μιαου. Μιαου, μιαου. Μιαου, μιαου. Μπε. Ω, το άλλο πεινασμένο είναι, το είδες πως είχε ποτέ. Φτιάσε ένα κουκουνάρι. Νάρι, νάρι, κουσόρι. Όχι, δεν λάχα. Βασιλική, δεν μπες μέσα. Need for speed. Θα κάνω το Tom Cruise. Γιατί Γιατί μαζεύουμε κανένα χαντάκι. Στο χαντάκι. Κρατιέται από το... αυτό που κρατιέσαι. Τη χέρια, πώς λέγεται. Χειρολαβή. Άμα ξεπηδώσει αυτό, θα φύγει κι αυτό. Τι ωραία για το αυτά, λέει. Και από κάτω είναι το τίποτα. Πού πας? Γιατί σταμάτησε. Να σου ρίξουμε το αμάξι δεξιά να παίζεις. Να είχαμε αυτό που σου λένε τα υδραυλικά, να είχαμε φτιάξει το αμάξι, να κάνει... Τι γίνεται. Πώς δεν γίνεται. Άρα Έλληνα. Άμα δεν έχεις παίξει Need for Speed. Μόνο λόγια είσαι. Μόνο λόγια είσαι και μετά να πιω πέρα. Ο πρόδρομος. Ο πρόδρομος είναι τώρα. Όχι, έτσι.
Ναι. Το Άγιος, με το σουβλάκι. Ναι, κατάλαβα. Πες το μου ξανά ότι μ' αγάπας, αγκαλιά στα αστερία να με πας. Άθος μου τρίβο. Δεύτερη είναι αυτή. Ναι, ναι. Μπράβο, μπράβο. Δεν μου είπατε σας αρέσει εδώ πέρα. Ωραία είναι. Δεν είναι ωραία έτσι τα δεντράκια που είναι όλα το ένα. Δηλαδή βλέπεις εκεί στο βάθος, βλέπεις πως είναι έλα τα δέντρα. Πάρα πολύ ωραία. Να είναι σκιά έτσι εδώ πέρα. Δεν είναι πολύ ωραία να μένω εδώ εγώ. Ναι, ναι. Μόνος. Πού μόνος εδώ. Μόνος μου, ναι. Να έχεις ένα ησυχαστήριο. Ναι ρε φίλε, γιατί σου προεδρεύεις. Κρύωσες. Καρδιά μου. 27. Καρδιά μου. Α, την ξεχάσαμε αυτή. Πού ήταν. Το βάζεις το κεφάλι σας. Πώς ήταν μια ελληνική ταινία με το Βουτσάκι, είχε πάρει τη μάνα του και την είχε δέσει πάνω στο καπό. Ε. Ε, Γιάννη, δεν υπάρχει μια τέτοια. Όχι, ήταν όμως. Γεια σας. Ο Χριστένας σχολίασα. Ε, βέβαια. Δεν χαιρέτησα πάντα. Δεν είμαστε καλά, δεν έχουμε μυαλά. Οπα! Δεν είχε βάλει Γιάννη τη μάνα του και την είχε δέσει με μια καρέκλα. Όχι. Πού την είχε βάλει. Ο Τσάκωνας είχε βάλει τη γυναίκα του δίπλα στο μηχανάκι ή πίσω στην καρότσα. Αυτό θες να πεις. Ε, ναι, τι μου τσάχνει Τσάκωνας. Πάντως, αν θέλετε κουκουνάρι, πείτε. Άμα θέλετε κουκουνάρι, να έπιασα ένα. Καρδιά. Μη φωνάς πολύ. Ακούμε. Ο Αντώνης νομίζω ότι είναι η χρειά που τρέχει δίπλα του. Γυριέντζο. Εγώ θέλω. Βασιλική, τι θέα έχει από εκεί πάνω. Τι. Τι θέα έχει από εκεί πάνω. Είναι πολύ όμορφα, βλέπεις μέχρι και θάλασσα. Α, ναι, και από εδώ. Μέχρι και θάλασσα. Α, αφού έχει θάλασσα. Ναι, αυτό λέω και εγώ. Θα τη φέρουμε από εδώ. Τη θάλασσα. Ναι ρε φίλε, γιατί μην τη φέρουμε. Εννοείται. Ωραία. Θεός είμαι, τι θέλω κάνω. Καλό. 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 Ήταν πολύ καλό. Ήταν στο γάμο. Βασικά φαντάζω τώρα πόσα μυγάκια μπήκα μέσα στη μύτη σου. Στροφή. Την κάμερα προσεγιά τη στροφή. Βασιλική πρόσεγε έξω είναι. Πού. Βασιλική πες μέσα. Μυαλό δεν θα βάλει αυτό το κεφάλι. Εγώ της αρέσει το extreme. Σου φέρω ένα extreme παγωτό, δεις εσύ. Αυτό δεν το θα πέσει. Ποιο ρε. Και ο πάνω. Γεια σου, Βασιλική. Άρα έπισε δέντρο που πες. Πού. Στη Μεγάλη Αλεξάνδρα. Με έπισε το χέρι. Γιατί έχεις άσχετο. Πρόσεχε. Δεν ξέρω. Έφυγε μια λεύκα. Πού είναι το φανάρι εκεί που σταματάνε, που στρίβουμε. Ναι. Πιάνει εκεί το φανάρι και λίγο πιο μπροστά από το ξενοδοχείο φεύγει μια λεύκα. Ναι, ρε. Σοβαρά. Εγώ λέω να βγούμε όλοι, να οδηγάει μόνο ο Γιάννης από μέσα. Εγώ να ανεβείτε όλοι πάνω να σας δέσω και να κάτσετε κάτω πάνω. Πήραμε τηλέφωνο τροχέα και κρουζιστική. Φυσικό πιστολάκι κάνω. Με τροχέα μας είπαμε να πάρουμε την κρουζιστική αφού δεν θα έρθουν καθόλου, λέει. Με. Στα αρχίδια μου. Δυστυχώς όμως η κρουζιστική ήρθε στον μπαμ. Μπαμ. Όχι, μετά τον μπαμ ήρθε, αλλά ήρθε στον μπαμ. Έγινε και άλλο μπαμ μετά, δηλαδή. Όχι, ένα ήταν το μπαμ. Έπισε πάνω στο τέτοιο. Έπισε στο δρόμο. Όχι, ήρθε η πυροσβεστική και το κόψε. Και πήρε μετά, αλλά ήρθε μπαμ. Το δικό της το μπαμ. Α, το δικό της το μπαμ ήταν μπαμ και κάτω. Ποιο μπαμ ήταν, όχι, ήτανε, αλλά μπαμ, καλά, μπαμ, το μπαμ του δέντρου ήταν κακακακα. Ναι. Όχι, μπαμ. Δεν φαντάζομαι να πήρε κανένα αυτοκίνητο να περάσει το πω. Όχι, όχι. Σε λέω, άναψε το κόκκινο για τα αυτοκίνητα και εκεί που έπεσε είχε μόνο κάδους από κάτω. Πάλι κάτω. Τι λέει, θα παίρνω. Ναι. Σογάμπρος. Θα φυλακίσω ως πέρα. Γιάννη, μην τρέχεις πολύ, μη φύγει. Γιάννη, Βασιλική, πες μέσα! Γιάννη. Γιάννη, σε παρακαλώ, μην το κάνεις τώρα. Γιάννη. Γιάννη, δεν μπορεί να κρυφτεί πολύ. Γιάννη. Αλήθεια, σε παρακαλώ. Σε κρατάω, σε μπορώ. Σε τρανάκι του τρόπου. Έλα το βάσος.
Και εγώ λέω να σου γιάνεις. Γιατί να πεις ότι το ξανακάνεις. Πάει καλά. Άμα πέσεις εγώ θα μείνω με ένα πόδι σου. Πες να μείνω και εγώ με ένα πόδι. Ρε, τι χτύπησες. Ρε Γιάννη, δεν είναι αστεία αυτά. Και αν την χτύπησε και να δεν τη χτύπησα, τη μαστίγωσα. Θα μπεις μέσα τώρα! Είναι πολύ ωραία! Την άλλη φορά θα κλείσω και τα παράθυρα, θα κλειδώσω. Δεν κλειδώνω τα πίσω. Δεν θα κλειδώσω, άμα έχεις παιδιά κλειδώνουνε. Να χαμε, να χαμε, να χαμε, τι να χαμε. Να χαμε να κήπο με τα τριάντα φύλλα και με τα γαριφάλα. Να χαμε, να χαμε, να χαμε, τι να χαμε. Να χαμε να κήπο με τα τριάντα φύλλα και με τα γαριφάλα. Να χαμε, να χαμε, να χαμε, τι να χαμε. Να χαμε έναν κυπουρό να φυλάγε τον κήπο με τα τριάντα φύλλα και με τα γαριφάλα. Να χαμε, να χαμε, να χαμε, τι να χαμε. Να χαμε έναν κυπουρό που φυλάγε τον κήπο με τα τριάντα φύλλα και με τα γαριφάλα. Να χαμε, να χαμε, να χαμε, τι να χαμε. Να χαμε ένα σκύλο να προσέχε το κύπουρο που φύλαγε το κήπο με τα τριάντα φύλλα και με τα γαριφάλα. Να χαμε, να χαμε, να χαμε, τι να χαμε. Να χαμε ένα σκύλο που προσέχε το κύπουρο που φύλαγε το κήπο με τα τριάντα φύλλα και με τα γαριφάλα. Να χαμε, να χαμε, να χαμε, τι να χαμε. Να χαμε ένα ποταμό να πότιζε το κήπο που φύλαγε ο σκύλος το πρόσκοπο το κύπουρο και όλο του το σώμα. Το χάλασες. Γιατί το χάλασες. Το χάλασα, συγγνώμη, δεν το ξανακάνω. Το χάλασε, λέει κήπος, κύπουρος, ποτάμι, σκύλος. Το ποτάμι τι κάνει. Το ποτάμι που να χαμε, να χαμε, να χαμε, τι να χαμε, να χαμε ένα ποτάμι που έπαιρνε ο Κύπουρος και πότιζε τον κήπο. Φτάσαμε, 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 που φτάσαμε, φτάσαμε στον πρόδρομο να φάμε τα σουβλάκια που είχε ο Άγιος Πρόδρομος, μη φόβας Αντώνη. Πάμε. Πάμε για σουβλάκια, πάμε. Κλείδωσα, δεν κλείδωσα. Τώρα κλείδωσα. Πάμε να φάμε σουβλάκια. Λοιπόν, πού πας Αντώνη, πάλι φεύγεις. Λοιπόν, φάγαμε στον Άγιο Πρόδρομο, λενιό μου. Σ' αγαπάω πολύ. Φάγαμε στον Άγιο Πρόδρομο και τώρα τι θα κάνουμε. Σπίτια μας. Σπίτια μας, για μπάνιο. Στην ντουζιέρα, χωρίς αλάτι. Και σχεδόν τελείωσε η βόλτα μας. Τι. Άμα θες βάλω και αλάτι. Άλατα. Ναι, εγώ δεν βάζω αλάτι ούτε άλατα. Και δεν έχουν όλοι τους γέρα, κάποιοι έχουν μπανιέρα. Κάποιοι έχουν μπανιέρα, κάποιοι έχουν τους γέρα. Επειδή εμείς έχουμε ένα εμείς μπάνιο 2x2. Έχουμε ένα μπάνιο 2x2. Τέλος πάντων, γυρίζουμε στο σπίτι να χαιρετήσουμε τον Αντώνη. Ωρα. Αντώνη, σιγά σιγά, σιγά σιγά, σιγά, σιγά. Σε χαιρετήσουμε και εκεί, τη Βασιλική. Την Έλληνα δυστυχώς δεν τη χαιρετάμε. Θα τη φορτωθούμε στο σπίτι μας. Σπίτι μου. Σπίτι μου. Οπότε σχεδόν τελειώσαμε την πόλτα μας. Τόσα τραγούδια που έχουμε ακούσει σήμερα εδώ πέρα έτσι και με δύο.
Λοιπόν, ήρθε η ώρα να αποχαιρετήσουμε τον Αντώνη. Γεια σου Αντώνη, πώς τα πέρασες? Τέλεια! Τα πέρασε πολύ ωραία, Αντώνης. Λοιπόν, Αντώνη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που είσαι στην παρέα μας σήμερα. Εντάξει. Εντάξει. Φτάνει. Αντίο, Αντώνη. Αδειά. Θα τα ξαναπούμε. Λέω γεια σας, πέρασε πάρα πολύ ωραία και δεν έφαγα σουφλά. Ευχαριστούμε πολύ που ήρθες, Βασιλική! Γεια σου! Και έμεινε η Έλενα, έλα μπροστά! Και ήμουνα εγώ με την Έλενα. Ο μάμι σπίτι! Τι ωραία! Τι ωραία! Και αφού κάναμε το μπάνιο μας, ανεβήκαμε. Αναβήκαμε. Και αφού κάναμε το μπάνιο μας, ανεβήκαμε στο Χολομόντα. Φάγαμε τα σουβλάκια μας στον Άγιο Πρόδρομο, πήγαμε τα παιδιά στο σπίτι τους, ήρθε η ώρα να πάμε κι εμείς στο σπίτι μας. Περάσαμε πολύ ωραία. Παργάραμε και τώρα έχει ξεκούραση. Ευχαριστώ πάρα πολύ σε όσοι ήταν μαζί μας στη βόλτα μας. Εσείς που το είδατε, ευχαριστώ πάρα πολύ. Κάντε ένα like στο βίντεο, γράψτε ένα σχόλιο. Γράψτε ό,τι θέλετε να δείτε σε επόμενα βίντεο. Μην βλέπετε μόνο vlog, αλλά θα βλέπετε πολλά vlog από εδώ και πέρα. Και thank you very much. Candles are burning low. One for each night they shed a sweet light to remind us of days long ago. Hanukkah, oh Hanukkah, come light the menorah. Let's have a party, we'll all dance the hora. Gather round the table, we'll give you a treat. The people need to play with the latkes. And while we are playing, the candles are burning low. One for each night, they shed a sweet light to remind us of days.